Στον το έργο αντικατάστασης τμήματων δικτύου. Υπάρχουν ερωτήσεις? Όχι. Τοποθετήσεις υπάρχουνε? Είναι τυπικό το θέμα. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφη. Πώς? Αρνητικός με πλειοψηφία. Αρνητικός ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Πολυχρονιάδης. Πάμε στο... Σας παρακαλώ, λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Πάμε στο πέμπτο θέμα. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα σε ιδιωτικό οικόπεδο, υπόθεση Honda Σωτηρόπουλος ΕΠΕ. Πρόταση της, κατά την εισήγηση, έτσι. Ομόφωνα. Πάμε στο έκτο θέμα. Έγκριση μη θέσης φορτοεκφόρτωσης, υπόθεση Τσίρμπα Όλγα. Κατά την εισήγηση. Πώς? Ερώτηση. Ο κύριος Ζαπατιώτης, ερώτημα. Παιδί, και το επόμενο θέμα, κύριε Πρόεδρε, είναι σχετικό με... Και το επόμενο θέμα είναι σχετικό με θέση στάθμευση για φορτοεκφόρτηση. Θέλω να με ενημερώσετε πώς γίνεται η διαδικασία για να δώσουν μια θέση για φορτοεκφόρτωση, εάν υπάρχει διαβούλευση με τον Εμπορικό Σύλλογο και αν γίνεται συζήτηση με τους εμπόρους μέσα στην αγορά. Λοιπόν, κύριε Ζήκο, θα απαντήσετε. Λοιπόν, η διαδικασία όντως έχει αλλάξει από αυτό που ήταν πριν. Όλες οι αιτήσεις γίνονται στην τεχνική υπηρεσία και πλέον υπηρεσιακά... Δημοτικός Σύμβουλος. Παρακαλώ λοιπόν, πολύ. Πάει στην τεχνική υπηρεσία, εκεί πλέον όλα κινούνται υπηρεσιακά και γίνεται η αίτηση από κάποιον που έχει το μαγαζί του προφανώς σε αυτή την περιοχή και η θέση φορτοεκφόρτωσης αν εγκριθεί και δοθεί, αυτή έχει να κάνει με τα γύρω μαγαζιά. Οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης δεν είναι ιδιωτικές. Είναι για την περιοχή που έχει 5, 6, 7 μαγαζιά. Η δημοτική αστυνομία, αν δείτε εδώ, υπάρχει... Ναι. Η δημοτική αστυνομία, καθώς επίσης και η υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία. Παρακαλώ πολύ, μην κάνετε διαλόγους. Τώρα δεν ακούγεστε. Και εσείς, κύριε Ρώτα, δεν ακούγεστε. Τεχνική υπηρεσία. Και αν δικαιούστε θέση φορτοεκφόρτωσης, θα την πάρετε. Στα σημερινά μας θέματα, η μία δεν δικαιούται, η άλλη δικαιούται. Λοιπόν, ελάτε κύριε, θέλετε κάτι κύριε Ζαπατιώτη? Σχετικά με το θέμα για τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης, κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη δεν δίνεται, όπως είπε ο κύριος Ζήκος. Η δεύτερη, η οποία δίνεται. Γνωρίζει κανένας που ακριβώς είναι η Ράλη 38 και τι ακριβώς μαγαζιά υπάρχουν εκεί τα οποία εξυπηρετεί συνολικά για να υπάρχει θέση φορτοεκφόρτωσης? Το δεύτερο, ότι έχουμε θέση φορτοεκφόρτωσης μέσα στο κέντρο της πόλης. Να διακόψω, κύριε συνάδελφε. Σωστά, πώς θα γίνει, δεν ακούγεται ο άνθρωπος. Σωστά τις έχουμε και πρέπει να τις έχουμε. Αυτές οι θέσεις, όταν δίνουμε θέσεις φορτοεκφόρτωσης, ελέγχονται ποτέ? Είναι ποτέ ελεύθεροι για φορτοεκφόρτωση? Ή είναι θέσεις ιδιωτικές για να παρκάρουν κάποια αυτοκίνητα? Έχω τη γνώμη, κύριε Πρόεδρε, και την εντύπωση ότι όποιος κάνει αίτηση γίνονται μικροξυπηρετήσεις ή προσωπικές εξυπηρετήσεις. Δεν υπάρχει λόγος, παραδείγματος, στην ΡΑΗ 38 να δώσουμε θέση για φορτοεκφόρτωση. Όταν δεν υπάρχουν καταστήματα, όταν είναι η Μεγάλο Αλεξάνδριο, η οποία είναι ανοιχτή οδός, όταν τα καταστήματα... Κατανοητό. Ναι, έχω την εντύπωση ότι δίνουμε... Γι' αυτό προτείνω, κύριε Πρόεδρε, οι θέσεις φορτοεκφόρτησης να δίδονται με συμβούλευση... Σας παρακαλώ, λίγο. Μετά από να συμβουλεύονται και να δίδονται μετά από διαβούλευση με τον Εμπορικό Σύλλογο. Ιδιωτικές είναι κυρίως οι θέσεις, κύριε Πρόεδρε. Αν εγώ ζητήσω αύριο, θα μου δώσουν για φορτοεκφόρτωση? Εξυπηρετήσεις γίνονται. Λοιπόν, ο κύριος Πέπας. Δεν υπάρχουν προσωπικές θέσεις, κύριε Ζαπαδιώτη. Είναι θέσεις που εξυπηρετούν επαγγελματίες. Κάνει μία αίτηση ένας από τους επαγγελματίες της περιοχής και εξυπηρετούνται όλοι οι καταστηματάρχες. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πώς δεν υπάρχουνε? Υπάρχουν και παραυπάρχουν. Άμα δείτε εκεί πέρα, υπάρχουν τουλάχιστον 6-7 καταστήματα και γραφεία που κάνουν αυτή τη δουλειά. Άρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει εκεί σε κάποια συγκεκριμένη ακτίνα μέτρα θέση φορτοεκφόρτωσης, τους τη δίνουμε για να εξυπηρετούνται επαγγελματικά. Δεν είναι δικιά τους, δεν είναι κανένας αυτή η θέση. Εξυπηρετούνται το ωράριο του καταστημάτων τους
για να κάνουν τη φορτοκφόρτωση και να φεύγουν. Βεβαίως και αστυνομεύονται. Η δημοτική αστυνομία επί τούτου και σε καθημερινή βάση μοιράζει εκατοντάδες κλήσεις σε γιοταχή που εμποδίζουν τη φορτοεκφόρτωση εκεί και είναι παρανόμως παρκαρισμένα εκεί πέρα. Λοιπόν, αμέσως, να μην το Ρώτα. Συνεχίσουμε, κύριε Πέπα. Εγώ σας παρακαλώ, δεν σας έδωσα τον λόγο. Δεν σας έδωσα τον λόγο, κύριε Ζαπαντιώτη. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Με συγχωρείτε, δεν έχω δώσει κανέναν τον λόγο χωρίς να τον έχει πάρει. Σας παρακαλώ λίγο. Από προσωπική εμπειρία, κύριε Πέπα, και το λέω με καλή καλοπροαίρετα, από προσωπική εμπειρία και στην αγορά αλλά και στη συνοικία όπου δίδονται θέσεις φορτοεκφόρτωσης, δεν είναι καμία ελεύθερη και χρησιμοποιούνται για να παρκάρουν γιοταχή. Και η αστυνομία δεν κάνει σωστά τη δουλειά του να φέρει και γερανούς για να πάρουν αυτοκίνητα που είναι σε θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Ωραία. Λοιπόν, η αστυνομία, η δημοτική κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, επειδή με πάνω εγώ σε αυτό το συγκεκριμένο το θέμα. Επαναλαμβάνω, σε καθημερινή βάση παίρνουν συνέχεια κλήσεις σε χώρους φορτοεκφόρτωσης και πάντα να προσπαθήσουμε να αφήνουμε ελεύθερο αυτό το χώρο. Έτσι, τώρα, εάν κάποιες στιγμές μπαίνουν κάποια αυτοκίνητα αυτά, εντάξει, δεν υπάρχει. Θέλουμε 1000 δημοτικούς αστυνόμους, άμα είναι, για να ελέγχουν κάθε τετραγωνικό μέτρο που πηγαίνει ένα αυτοκίνητο. Για τις συγκεκριμένες θέσεις φορτοεκφόρτωσης γίνεται καθημερινός έλεγχος. Ο κύριος Δήμαρχος, ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, ακούστε σχετικά με αυτό. Κύριε Καλοσκάμη, σας παρακαλώ πολύ. Καταρχήν θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι ήδη εγκρίθηκε από την Ολομέλεια και Ομοφόνος. Όχι της Βουλής, κύριε. Δεν φτάσαμε εκεί ακόμα. Του Ελεκτικού Συνεδρίου το σχετικό αίτημα για την παρατηνοδό στάθμευση. Και είναι σαφές ότι στο επόμενο διάστημα, μέχρι το Σεπτέμβριο, αντιλαμβανόμαστε ότι κάπως έτσι θα είναι, θα μπούμε σε μία άλλη φάση, σε αυτό που λέγεται στάθμευση στο Μαρούσι και ιδιαίτερα στο κέντρο. Σε αυτή λοιπόν τη στάθμευση, αντιλαμβάνεστε, θα μπουν και κάποιοι κανόνες, διότι όπως και στην καθαριότητα, κύριε Σαββατιώτη, χρειάζεσαι ή ένα καθαριστή από πίσω σου με έναν αστυνόμο. Εάν λοιπόν δεν αντιληφθούμε όλοι μας, και έχετε δίκιο, αντιλαμβάνομαι, είστε έμπορος άνθρωπος, τα βλέπετε μπροστά σας, αλλά είναι σαφές επίσης ότι δεν πρέπει να θεωρούν οι πάντες ότι χρωστάνε όλοι σε κάποιον εκτός από τον εαυτό τους, δεν χρωστάει πουθενά. Έτσι λοιπόν και η δημοτική αστυνομία που μπαίνει σε μια άλλη φάση πλέον, εντελώς διαφορετική, ορίμασε, ενηλικιώθηκε και μπαίνει και αυτή μέσα στους κανόνες που πρέπει να εφαρμόσει. Και σε αυτούς θα παρακαλέσω όλους μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Δημοτικούς Συμβούλους Πολίτες, να αντιληφθούν ότι εκεί χρειάζονται όλοι να δώσουν το δικό τους παρόν και να βάλουν πλάτη για μια καλύτερη, εάν θέλετε, προσπάθεια και στο παρατηνοδό στάθμευση και στο κυκλοφοριακό του κέντρο. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημάρχο. Ο κύριος Φωτόπουλος. Τώρα φυσικά, κύριε Πρόεδρε, το λόγο θα τον έπαιρνα για το επόμενο θέμα, γιατί αυτό είναι... Δεν δίνεται η άδεια στο... Είναι συναφή. Αλλά επειδή είναι συναφή. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κύριος Ζαβατιώτης, γιατί κύριε Πέπα, τι χάνει να μένω κοντά. Σε αυτό το σημείο υπάρχει μόνο ένα φαρμακείο. Άρα δεν υπάρχει ο λόγος που λέτε διάφορα μαγαζιά που μπορούν να, μπορούν να εξυπηρετηθούν από το χώρο φορτοεκφόρτωσης. Πολύ περισσότερο που υπάρχει και μεγάλο Αλεξάνδρου που για το φαρμακείο, για το φούρνο μπορούν κάλλιστα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσω αυτό και θα πάω στην ουσία του ζητήματος που είναι ο έλεγχος. Υπάρχουν καταγγελίες από εμπόρους στο κέντρο του Μαρουσιού ότι οι χώροι φορτοεκφόρτωσης, που είναι πραγματικοί χώροι φορτοεκφόρτωσης που εξυπηρετούν πολλά μαγαζιά του δρόμου ή της περιοχής, συνέχεια είναι εγκατελειμμένα από παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Φυσικά, συμφωνώ σε αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι δεν μπορεί να έχει ένα δημοτικό αστυνόμο σε κάθε χώρο φορτοεκφόρτωσης για να ελέγχει το ποιος παρκάρει παράνομα. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και να μου απαντήσετε. Οι χώροι φορτοεκφόρτωσης, από ό,τι ξέρω, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα. Κάποιες ώρες της ημέρας είναι σαν χώροι φορτοεκφόρτωσης. Γιατί, παραδείγματος χάρη, στην 28η Οκτωβρίου, στον χώρο που είναι ένα μαγαζί με λουλούδια, αυτός ο χώρος έχει γίνει χώρος έκθεσης και το πεζοδρόμιο και ο χώρος φορτοεκφόρτωσης σε καθημερινή βάση σε όλες τις ώρες λειτουργίας του μαγαζιού. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοια που πέφτουν στη αντίληψη ίσως και των δημοτικών συμβούλων αλλά και των πολιτών. Που δημιουργούν τέτοια αίσθηση και δημιουργούν και λαθεμένα ίσως ζητήματα τέτοια εντυπώσεων ότι γιατί δίνεται σε αυτόν έναν χώρο φορτοεκφόρτωσης αφού δεν το χρειάζεται κτλ. Κτλ. Γι' αυτό θα ήθελα να είσαστε πιο προσεκτικοί και να ελέγχετε πολύ περισσότερο τους χώρους που δίνεται σαν χώρους φορτοεκφόρτωσης και να μην μετατρέπονται είτε σε χώρους
πάρκινγκ προσωπικού παρκαρίσματος κάποιου συμπολίτη μας, είτε σε χώρους εξυπηρέτησης σαν έκθεσης των συγκεκριμένων μαγαζιών. Ευχαριστώ. Κύριος Μαγιάκης. Θα ήθελα να πω στον κύριο Πέπα ότι πέρα από τις κυκλοφοριακές μελέτες που γίνονται από την επιχείρηση της κοινωνίας, υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να ελέγχεται. Εάν και κατά πόσον τα μαγαζιά τα οποία σας ζητούν στις συγκεκριμένες περιοχές να τους δώσετε χώρους φόρτωσης, είναι σύνομα, έχουν άδεια λειτουργίας. Και το λέω αυτό συγκεκριμένα, γιατί παραδείγματος χάρη για την περιοχή της Βορείου Ηπείρου, εκεί πέρα, υπάρχουν καταγγελίες των κατοίκων, ας πούμε, ότι τα μαγαζιά αυτά λειτουργούν παράνομα, χωρίς να υπάρχουν εκεί πέρα, χωρίς να επιτρέπονται εκεί πέρα οι συγκεκριμένες χρήσεις γης. Έχουμε λοιπόν από μια μεριά να λειτουργούν καταστήματα τα οποία είναι σε περιοχές που δεν επιτρέπονται οι συγκεκριμένες χρήσεις και από την άλλη μεριά να έρχεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο να δίνει εκεί πέρα χώρους φορτοεκφόρτωσης σε αυτά τα συγκεκριμένες, σε αυτές τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αυτό είναι μια αντίφαση την οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά της Βορείου Ηπείρου, πρέπει να νομίζω ότι δεν την έχετε ελέγξει. Και καλό είναι ταυτόχρονα με τις κυκλοφοριακές μελέτες να ελέγχεται κατά πόσο είναι οι χρήσεις οι συγκεκριμένες εκεί πέρα επιτρέπονται ή όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιάκη και τον κύριο Πολυχρονιάδης. Λοιπόν, επειδή για το θέμα 7 θα τοποθετηθώ, αλλά σας λέω ότι θα είμαι θετικός. Γιατί το βιώνω εγώ, είναι η γειτονιά μου εκεί. Τι θέλω να πω, δεν υπάρχει μόνο ένα φαρμακείο στην περιοχή. Υπάρχει ένα μπακάλικο επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπάρχει ένα πρατήριο Άρτου επί της Δημητρίου Ράλη, υπάρχει ένα μίνι μάρκετ ακριβώς απέναντι από το πρατήριο Άρτου και υπάρχει και ένα φροντιστήριο Αγγλικών δίπλα ακριβώς στο μίνι μάρκετ στη Δημητρίου Ράλη, το οποίο επί μονή μου βάσος άνθρωποι που αφήνουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο έρχονται και παρκάρουν για να τα πάρουν και να τα αφήσουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι όπως είναι δομημένη, και καλώς είναι έτσι δομημένη ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξυπηρετήσει φορτηγό ή φορτηγό ψυγείο, γενικά που μεταφέρει προϊόντα, για να σταθμεύσει εκεί. Άρα πρέπει να υπάρχει χώρος στάθμευσης για τα καταστήματα επί της Δημητρίου Ράλη. Και σας είπα ποια καταστήματα είναι. Αν εξαιρέσει το πρατήριο Άρτου, που έχει μπροστά του κάποιο χώρο και μπορεί να παρκάρει, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να κλείνονται από τα φορτηγά ψυγεία ή τα φορτηγά που μεταφέρουν τα όποια προϊόντα οι είσοδοι πολυκατοικιών ή τα είσοδοι πάρκινγκ σπιτιών της περιοχής. Από εκεί και πέρα, εάν η υπηρεσία, η δημοτική αστυνομία, η αρμόδια υπηρεσία επιβλέπει, αν τηρείται αυτό το πράγμα, η θέση που θα εγκρίνουμε δηλαδή, νομίζω ότι και την περιοχή θα ωφελήσει, δεν θα κλείνονται δηλαδή τα πάρκινγκ των πολυκατοικιών κλπ. Γιατί προανέφερα ποιες επιχειρήσεις, καταστήματα υπάρχουν στον δρόμο αυτόν και γενικώς θα ωφελήσει ολόκληρη την περιοχή και τα καταστήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Πολυχρονιάδη. Κύριο Ρώτας. Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι πολύ. Έχουμε τόσο σοβαρά θέματα που απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο και μιλάμε τώρα αρκετή ώρα για ένα θέμα που νομίζω θα πρέπει να έχει λυθεί. Είναι απούσα η διοίκηση, θα μου επιτρέψετε. Διότι αυτά τα ζητήματα και εφόσον έχουμε επαμοιβή εδώ μελετητή που ασχολείται με τα κυκλοφοριακά, είναι σε εξέλιξη και σε ορίμανση η στάθμευση παρά την οδό, δεν είναι δυνατόν εμείς να μην έχουμε στρατηγικό σχεδιασμό για τουλάχιστον για το κέντρο της πόλης όσον αφορά αυτά τα περιστατικά. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε φορά που θα έρχεται κάποιος να ζητάει, έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχει κανονισμός, να υπάρχει σχεδιασμός, να υπάρχει λειτουργία, να υπάρχει ωράριο και εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μία κριτική, αν θέλετε, του Δήμου σε σχέση με το μελετητή που έχει την ευθύνη και τη γνώση για να δημιουργήσει αυτούς τους χώρους. Δεν μπορούμε αποσπασματικά κάθε φορά να λέμε εδώ μέσα ότι δίνουμε του ενός ή δεν δίνουμε τα λουνού ή έχει μαγαζιά ή έχει φροντιστήρια για να κατεβάζουμε, να φορτώνουμε στα φροντιστήρια τα παιδιά μας. Εγώ γνωρίζω, τουλάχιστον τη δουλειά μου, όταν μιλάμε για φόρτο εκφόρτωση, κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία χρήζουν στάθμευση του αυτοκινήτου σε χώρο που να μην ενοχλεί τη διέλευση
και για κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Κατά συνέπεια, ατυχές όσον αφορά την εισήγηση του θέματος για τη διοίκηση. Ο κύριος Ζήκος φάνηκε ότι ήταν απροετοίμαστος ο άνθρωπος, γι' αυτό ρώτησε με ποια ιδιότητα, του μελετητή που έχετε ορίσει και δουλεύει για το Μαρούσι ή του πολιτικού προϊσταμένου. Εν πάση περιπτώσει, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να αποσυρθούν τα θέματα αυτά. Ο Δήμαρχος είπε ότι είναι σε φάση ολοκλήρωσης της στάθμευσης Παρατηνοδό, επηρεάζει τη στάθμευση Παρατηνοδό και να τα φέρετε όταν θα σας έτοιμη σαν διοίκηση με ολοκληρωμένη πρόταση, κύριε Πέπα. Αυτή είναι η άποψή μου. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να τα αποσύρετε. Δεν έχει και νόημα να συζητάμε τώρα θα γίνει μια θέση ή δεν θα γίνει μια άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Ζήκος. Να πω εγώ, κύριε Πρόεδρε, ότι για όλα έχει νόημα να συζητάμε. Βέβαια, για κάποια θεματάκια όπως είναι αυτό, τόση πολλή κουβέντα. Αν δεν είχε πάρει το λόγο ο κύριος Σαμπαντιώτης στην αρχή, δεν θα μίλαγε κανείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι, δεν είπα αυτό. Απλώς έτσι το κάνω, ξέρετε, γιατί έτσι συμβαίνει σχεδόν στο 99% των θεμάτων που περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, γι' αυτό καθόμαστε και εδώ μέχρι τις πρωινές ώρες. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι για αυτά που είπε ο κύριος Ρώτας, όλα, κύριε Ρώτα, είναι μέσα στη μελέτη εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης. Έτσι. Λογικό είναι. Είναι σε περιοχές, υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν είναι, υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση. Ας πούμε, η Βορείου Ηπείρου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, επομένως εισηγείται η τεχνική υπηρεσία, κάνει το τμήμα χωροθέτηση στην κυκλοφοριακή μελέτη και αυτό προτείνει. Καταρχήν, εγώ αυτό που θέλω να πω πραγματικά είναι ότι θλίβομαι για μερικά θέματα όταν ακούω δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι λένε ότι κάνουμε εμείς διευκολύνσεις σε μαγαζάτορες για να έχουν θέση πάρκινγκ κλπ. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εδώ και 2 χρόνια η διαδικασία όλη αυτή και των της θέσης φορτοεκφόρτωσης αλλά και των αναπήρων γίνεται καθαρά από τις υπηρεσίες, κύριε Πρόεδρε. Αυτό θέλω να το βάλει ο καθένας καλά μες στο μυαλό του. Δεν γίνονται διευκολύνσεις πουθενά. Δεν ξέρω τι γινόταν τα παλαιότερα χρόνια. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή όλες οι διαδικασίες αυτές γίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Δεν εμπλέκεται κανείς από εμάς, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία χάρη σε κανέναν και όπως βλέπετε όλα δεν έχουν θετική έκβαση. Στις σημερινές που έχουμε 2 θέσεις φορτοεκφόρτωσης, η μία είναι θετική εισήγηση της υπηρεσίας, η άλλη είναι αρνητική. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, γιατί να μην κάναμε χάρη στον ένα και να κάνουμε χάρη στον άλλο. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, κύριε Πρόεδρε, αυτό θέλω να πω. Ότι όπου υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης έχουν να κάνουν με τη μελέτη εφαρμογής, τις έχει προβλέψει ο ίδιος ο μελετητής και όπου υπάρχουν έξω. Γιατί είναι η μία, κύριε Ρώτα, αυτή στη Βορείου Ηπείρου. Αφήστε με να μιλήσω. Στη Βορείου Ηπείρου. Ένα λεπτό, κύριε Ρώτα, ένα λεπτό. Στη Βορείου Ηπείρου, που είναι αρνητική η πρόταση, κύριε Ρώτα, της υπηρεσίας, είναι εκτός ελεγχόμενης στάθμευσης. Αυτό σας λέω. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά έχω να πω, κύριε Πρόεδρε. Να ολοκληρώσουμε. Σε ψηφοφορία κατά την εισήγηση. Ωραία. Με πλειοψηφία και δηλώνει παρόν ο κύριος Ρώτας. 7ο θέμα. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης υπόθεση Δέρδελης Γεώργιος. Ομοίως. Ομοίως. 8ο θέμα. Έγκριση τοποθέτηση θέσης περιπτέρου υπόθεση Σκολαρίκη. Πώς. Πότε το είπατε, κύριε Ζαπατιώτη. Παρακολουθώ, αλλά αν μιλάτε μεταξύ σας, κύριε Ζαπατιώτη, δεν φταίω εγώ. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, διορθώνουμε το 6, το 7 και το 8 ως προς την ψήφο του κύριου Ζαπατιώτη, ο οποίος δήλωσε ότι... Ναι, δήλωσε ο κύριος Ρώτας ότι ψηφίζει παρόν και ο κύριος Ζαπατιώτης ότι ψηφίζει όχι. Λοιπόν. Μα σας παρακαλώ, μα σας λέω, δεν με παρακολουθείτε. Λέω με πλειοψηφία ομόφωνα και λέει ο κύριος Ρώτας παρόν. Και δεν μιλάει κανένας άλλος. Τώρα μιλάτε μεταξύ σας γιατί θέλετε να αποφασίσετε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, δηλώνετε παρόν κι εσείς. Λοιπόν, ακούστε, στο 6, στο 7 και στο 8 θέμα δηλώνουν παρόντες
Ο κύριος Σαγρής, κυρία Καρανάσκιου. Κατά την εισήγηση εσείς. Ένα λεπτό, εντάξει. Για το 6 και το 7. Λοιπόν, ναι κύριε Καρανάσκιο, ναι κύριε Ανάσιο, δεν τα μπλέκω. Για το έκτο θέμα, ποιοι ψηφίζουνε παρόν. Για το έκτο θέμα. Κυρία Καρανάσκιου, ο κύριος Μπρέγιανης, ο κύριος Ρώτας και ο κύριος Ζαπατιώτης. Και ο κύριος Αγρής. Για το έκτο. Ναι. Για το έκτο. Για το έκτο. Και για το έβδομο θέμα, ομοίως. Πάμε στο 8ο θέμα. Έγκριση τοποθέτησης θέσης περιπτέρου. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Ρώτα. Ζητήστε το λόγο να κάνετε το ερώτημά σας να καταγραφεί και στα πρακτικά. Για το περίπτερο. Κύριε Ρώτα, αυτό είναι σύμφωνα με τις υπηρεσίες που ελέγχουν τα δικαιολογητικά. Ένα λεπτό. Βεβαίως. Ο κύριος Ρώτας έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, διάβασα με προσοχή την εισήγηση. Εγώ δεν θα σταθώ αν είναι αρνητική ή θετική. Εγώ θα σταθώ ποια είναι η στρατηγική στο κέντρο της πόλης, του Δήμου και τα περίπτερα. Γιατί ακούω την ευαισθησία, διαβάζω με ποια περιγραφή γίνεται η αναφορά όσον αφορά τους χώρους διέλευσης και το ένα και το άλλο και λένε για κάποιες αποστάσεις που δεν τηρούνται και το ένα και το άλλο. Και ρωτώ εγώ, αύριο το πρωί, να πάμε μία βόλτα να δούμε τα υπόλοιπα περίπτερα. Παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, την προστασία. Αν δεν μας τη δώσετε και εσείς, δεν μας τη δώσετε. Είστε από τα πλέον προστατευόμενα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε. Λέω λοιπόν, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, λέω το εξής. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα πολύ έντονα όσον αφορά τη χωροθέτηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, τραπεζοκαθισμάτων και οτιδήποτε άλλο αφορά τους κοινόξιους χώρους. Αυτές λοιπόν οι εισηγήσεις οι οποίες είναι αποσπασματικές και έρχονται κάθε φορά με ένα αίτημα, κάποιος κάνει ένα αίτημα και έρχεται μια εισήγηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν σε ένα συνολικό πλαίσιο, αν θέλετε, μια και είναι σε εξέλιξη και η ανάπλαση αυτή η περιβόητη βιοκλιματική που λένε θα κάνουν και να λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά της εδώ του κέντρου και να προσπαθήσετε να διαμορφώσετε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Εγώ σας είπα, δεν θέλω να πω αν είναι καλό ή κακό το ότι απορρίπτεται, γιατί δεν μπορώ να το κρίνω αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσα να το κρίνω όταν θα υπήρχε μια συνολική αντιμετώπιση. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει και υποκειμενικότητα στην κρίση, γιατί θα πρέπει να αποδείξουμε εδώ σήμερα, χωρίς να ξέρω σε προσωπικό επίπεδο την ιστορία αυτή, για ποιο λόγο είμαστε αρνητικοί σε αυτή την περίπτωση. Θα σας πω δύο συγκεκριμένες, τρεις περιπτώσεις στο κέντρο που δεν υπάρχει το πεζοδρόμιο, εκεί είναι σούπερ μάρκετ. Εκεί δηλαδή δεν έχει ενδιαφέρον η αρμόδια υπηρεσία που ελέγχει αυτού του είδους τις υποθέσεις. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και αυτό το θέμα θα πρέπει να αποσυρθεί, κατά την ταπεινή μου άποψη. Διότι θα πρέπει να τα αντιμετωπίσετε σε βάθος και με διαφορετικό σκεπτικό. Και όχι κάθε φορά που μπαίνει ένα ζήτημα. Γιατί δεν σας κρύβω εδώ σε αυτή την αίθουσα, έχουν έρθει περιστασιακά και τηλεγραφικά στην προηγούμενη θητεία, στην προηγούμενη διοίκηση, έτσι, που έπρεπε να ψηφιστούν και να περάσουν κάποια περίπτερα, χωρίς να λάβουν υπόψη όλα αυτές τις παραμέτρους. Και θα είμαι πολύ πρόχειρος την επόμενη φορά να σας φέρω τα στοιχεία. Ωραία. Ένα λεπτό. Άρα πάρτε το πίσω. Θα μέσω λεπτό, κύριε Καράνση, έχει ζητήσει προηγουμένως ο κύριος Αλεπούς. Ελάτε, κύριε Αλεπού. Καταρχάς, κύριε Ρώτα, εδώ πέρα το θέμα αφορά μια συγκεκριμένη υπόθεση η οποία πέρασε από την ποιότητα ζωής. Πέρα όμως από αυτή, και επειδή πολύ σωστά είπατε το ότι υπάρχουν πολλά περίπτερα, δεν με ακούτε όμως, κύριε Ρώτα, για σας απαντάω. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλά περίπτερα τα οποία εμποδίζουν είτε ρυπαίνουν επειδή είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστά. Έγινε μια πολύ επαγγελματική μελέτη από τις υπηρεσίες με σκοπό πρώτα απ' όλα όσα είναι κλειστά.
να απομακρυνθούν. Όσα είναι σχολάζοντα, είτε να, να ξαναγίνει χωροθέτηση, όχι να γίνει χωροθέτηση, αυτό είναι επόμενο βήμα. Όσα είναι σχολάζοντα, να γίνει ξανά ανάθεση, σωστά, ευχαριστώ. Επίσης, να ελεγχθεί η χωροθέτηση όλων των περιπτέρων του Αμαρουσίου και αυτό περιλαμβάνει ποια περίπτερα, χωρίζονται τα περίπτερα σε δύο κατηγορίες. Τα περίπτερα τα οποία είναι μπροστά σε πεζοδρόμιο και εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών, τη διέλευση των πεζών, σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει μετακίνηση και τις περιπτώσεις των περιπτέρων τα οποία βρίσκονται σε δρόμο χωρίς πεζοδρόμιο, όπου εκεί πέρα θα γίνει έλεγχος της ασφάλειας των πεζών και των αυτοκινήτων. Αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει αυτές τις διαδικασίες και με προτεραιότητα τα κλειστά. Επίσης θα γίνει έλεγχος των κοινοχρήστων χώρων των οποίων καταλαμβάνουν τα περίπτερα επιπλέον των τετραγωνικών μέτρων που δικαιούνται. Ευχαριστώ πολύ. Για Καρανάσκη έχει το λόγο. Άκουσα αυτά που είπε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Αλεπούς. Και θέλω να ρωτήσω και το εξής. Έχει οριστεί άτομο υπεύθυνο για τα περίπτερα ή η υπηρεσία απλά ελέγχει? Επειδή έχουν έρθει αυτά με τον Καλλικράτη και επειδή ξέρω από άλλους δήμους που έχουν γίνει έλεγχοι, έχουν προκύψει πάρα πολλά θέματα. Έχουν προκύψει ζητήματα για τις άδειες, ποιοι τα έχουν στα χέρια τους, έχουν γίνει ενοικιάσεις επί ενοικιάσεων, γίνονται πολλά, έχουν προκύψει πάρα πολλά θέματα. Και θέλω να ρωτήσω πραγματικά αν υπάρχει άτομο υπεύθυνο, γιατί από ό,τι ξέρω μάλλον πρέπει να οριστεί άτομο υπεύθυνο που θα ελέγχει τα περίπτερα και τα χαρτιά τους και όλο το καθεστώς αυτό που ισχύει για αυτούς και θα πρέπει να υπάρξει και κάποια ενημέρωση κάποια στιγμή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Σε ψηφοφορία. Ναι κύριε Πέπα, συγγνώμη. Όσο αφορά αυτά που είπε ο κύριος Ρώτας, ήθελα να του πω ότι άλλη διαδικασία που ήταν ιδιοκτησιακό το θέμα των περιπτέρων όταν είχαμε φέρει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλη αυτή τώρα που αφορά τη μεταφορά κάποιου περιπτέρου. Είναι καινούργια διαδικασία για το Δήμο. Μέχρι πρότινος όλη η διαδικασία περιπτέρου γινόταν από την Ομαρχία. Έτσι. Τώρα είναι όπως έχουμε και άλλες αρμοδιότητες παραλάβει στην τεχνική υπηρεσία. Άλλη μία είναι καινούργια αυτή, που σημαίνει ότι οι πρώτες αιτήσεις μεταφοράς που έχουν ξεκινήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτή που ακούμε εδώ σήμερα. Έτσι. Όσο αφορά αυτό που είπε η κυρία Καρανάσου, υπάρχει Επιτροπή Περιπτέρων, που είναι στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Εισηγείται από εκεί, ελέγχουν τα πάντα, γνωμοδοτούν και εμείς είμαστε πιστοί στις υπηρεσίες. Εισηγήσεις υπηρεσίας ακολουθούμε και φέρνουμε στην ποιότητα ζωής, που είσαστε κι εσείς κυρία Καρανάσου και ξέρετε τη διαδικασία, και έρχονται εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή. Ναι, πολιτικό τι που θα βάλουμε τώρα, το περίπτερο. Ένα θέμα είπαμε. Ναι, εντάξει. Συμφωνούμε. Είπαμε, το κοιτάμε όλο αυτό το θέμα, όπως και παράλληλα κοιτάμε και τις παραμέτρους όσο αφορά το τι καταλαμβάνει περισσότερο κάποιο περίπτερο από ελέγχους που ήδη έχει ξεκινήσει η Δημοτική Αστυνομία. Ωραία. Σε ψηφοφορία το θέμα ομόφωνα, κύριε συνάδελφε, με την εισήγηση. Λοιπόν, με πλειοψηφία δηλώνει παρόν ο κύριος Ρώτας. Εντάξει. Λοιπόν, θα παρακαλούσα τους συναδέλφους με την άδειά τους να προτάξουμε το θέμα το 20ο για να το εισηγηθεί ο Δήμαρχος επειδή έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση και πρέπει να αποχωρήσει, που είναι η δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων. Συμφωνείτε κύριε συνάδελφοι? Κύριε Δήμαρχε, είστε λόγος.